στη συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας, τα οποία θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μοναχικούς πολίτες, ηλικιωμένους και αστέγους, προσφέροντάς τους στιγμές αγάπης και στοργής στην περίοδο του Πάσχα, προχωρά η Ιερά Μητρόπολη Άρτα στο χώρο της καταφυγής. Αναγνωρίζοντας την τεράστια ανάγκη υποστήριξης συνανθρώπων μας που πλήττονται οικονομικά, θα συγκεντρώσουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να τα διαθέσουμε τις ημέρες των εορτών του Πάσχα σε κατοίκους της περιοχής με σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, τόνισαν οι υπεύθυνοι της δομής, πατέρας Νικόλαος Κακοχρίστος, Κωνσταντίνος Μπόσμος και Ευάγγελος Ρέτζος. Η Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή είναι μία δομή της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, η οποία προσφέρει δωρεάν σε αναξιοπαθούντας αδελφούς μας τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου στην τοπική κοινωνία την οποία ζούμε και βέβαια ταυτόχρονα να δοθεί το μήνυμα της αλληλεγγύης και της αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η τοπική μας Εκκλησία, με αθόρυβο τρόπο, ασκεί την αποστολή της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της αγάπης με τα ιδρύματα, με τα φιλόπτωχα ταμεία της, με τις ενορίες και την προσπάθεια των κληρικών και των λαϊκών, των πιστών μελών της. Οπότε γνωρίζουμε στην Τράπεζα Τροφίμων κάθε μήνα δίνονται πολλά προϊόντα, τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής στον κάθε συνάνθρωπό μας, βασιζόμενοι σε όλους τους συμπολίτες μας που δίνουν από το υστέρημα των εσόδων τους και από το περίσσευμα της ευσέβειας την οποία έχουν. Και βέβαια σε μια εποχή πολύ δύσκολη, μια εποχή κοινωνικής αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης πάντοτε δίπλα στον συνάνθρωπο και στον αδελφόν μας και φέτος αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα, κάνει μια προσπάθεια συλλογής τροφίμων, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον αδελφόν μας στην δύσκολη αυτήν περίοδο στην οποία ζει. Αυτόν τον καιρό λοιπόν πρέπει να γίνει η προσπάθεια εντονότερη και πιο συντονισμένη, ώστε όλοι μαζί, ενορίες, φορείς, σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις, να δώσουν αυτό που μπορούν και θέλουν, ώστε να βοηθήσουμε τον αδελφόν μας. Η συλλογή τροφίμων αρχίζει από την Δευτέρα 11 Απριλίου μέχρι το Σάββατο 16 Απριλίου και στη συνέχεια από την Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου Σκουφά 91-93 κατά τις ώρες 9 προ-μεσημβρίας με 1 μετά-μεσημβρίας και στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού τις ίδιες ώρες από 9 το πρωί μέχρι 1 το μεσημέρι. Και βέβαια όποιος διευκολύνεται μπορεί να προσφέρει και να δώσει αυτό που θέλει να δώσει στην καταφυγή στον εφημέριο της ενορίας. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Η δύναμη της τοπικής μας Εκκλησίας είναι ο κόσμος της. Άρα όλοι πρέπει να προσφέρουμε για να μπορέσουμε τον αδελφόν μας να τον ελαφρύνουμε αυτόν τον καιρό, αυτόν τον χρόνο, τις γιορτινές ημέρες, ώστε να περάσει αυτό το Πάσχα και να σκέφτεται ότι ο διπλανός του, ο αδελφός του είναι δίπλα του. Εύχομαι καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Καλούμε λοιπόν, προσθέτουν όλους τους απλούς πολίτες, να συνδράμουν το έργο της Εκκλησίας, ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ώστε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και να τα δώσουμε με περίσσευμα αγάπης σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Βρισκόμαστε εδώ στο χώρο της καταφυγής
όπου συγκεντρώνονται οι προσφορές των συμπολιτών μας, τα κρέατα που τα συντηρούμε στους καταψύκτες που βρίσκονται εδώ στον χώρο και στη συνέχεια με τις ευλογίες και την καθοδήγηση του Μητροπολίτη μας τα διανέμουμε στις οικογένειες που τα χρειάζονται. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και εμείς ικανοποιητικά στο έργο αυτό της Μητροπόλεως μας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες του Πάσχα, που θα πρέπει και εμείς να προσφέρουμε κάποια μεγαλύτερη βοήθεια. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας έχουν ιδιαίτερες ανάγκες αυτή την εποχή, αλλά αυτές οι δυσκολίες είναι που δίνουν και ιδιαίτερη αξία στην προσφορά του καθενός από εμάς. Θέλουμε και την ελάχιστη βοήθεια του καθενός, όσο μικρή και αν είναι, αν είναι δυνατόν όλο τον χρόνο, γιατί η προσπάθεια η δική μας εδώ γίνεται κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φορείς, επιχειρήσεις και συμπολίτες μας για την βοήθειά τους. Εύχομαι και εγώ καλή Ανάσταση σε όλους και με τη βοήθεια του Θεού να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτές τις δύσκολες καταστάσεις τις οποίες ζούμε. Από την πλευρά μου θα ήθελα να αναφερθώ στις δράσεις της δρομής για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έχουμε προσφέρει σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας περί των 1,5 τόνο τρόφιμα ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, άλευρα, ζάχαρη, περί τα 800 κουτιά γάλα, περί τα 750 κιλά κρέατα και όλα αυτά χάρη στον προσφορών των ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας που παρά τις δυσκολίες των καιρών δείχνουν την αλληλεγγύη τους. Τον τελευταίο καιρό είναι εμφανή τα αποτελέσματα της κρίσης που συμβαίνει γύρω μας, αφού όλο και περισσότερες οικογένειες χρήζουν τη βοήθειά μας. Το τελευταίο τρίμηνο οι οικογένειες αυτές αυξήθηκαν κατά 15 τον αριθμό. Γι' αυτό σήμερα απαιτείται μια πιο εντατική προσφορά εκ μέρους των συμπολιτών μας αλλά και άλλων φορέων για να βοηθηθούν περισσότεροι συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και καλό Πάσχα.